Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Fashion. Είμαι η Χριστιανά Σκούρα και μαζί θα αναδείξουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα του εαυτού σας. Κάθε εβδομάδα ένας φιλοξενούμενος αφήνεται στα έμπειρα χέρια των ειδικών και το αποτέλεσμα θα τους καταπλήξει. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μικρή, πολύ κοντά ηλικιακά, ονομάζεται Ντελίσα, ένα κορίτσι με ξεχωριστή ομορφιά και ξεχωριστό όνομα. Με περιμένει στο παγωπείο για να γνωριστούμε, αλλά και να σας τη γνωρίσω κι εγώ. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα, όμορφη. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πάρα πολύ καλά κι εγώ. Καλώς ήρθες στο τηλεοπτικό μου σπίτι, Ντελίσα. Καλώς σας βρήκα. Πάρα πολύ όμορφο όνομα. Από πού βγαίνει? Το όνομά μου όταν γεννήθηκα το ενώσανε με τα αρχικά ονόματα των γονιών μου και των αδερφών μου και έτσι βγήκε το Ντελίσα. Α, πολύ ενδιαφέρον, το έχω ξανακούσει. Πρωτότυπο. Πολύ. Μπράβο στους γονείς που το σκέφτηκαν. Πόσα χρονών είσαι? Είμαι 22 χρονών. Μικρούλη, είμαστε κοντά ηλικιακά. Ναι, πάρα πολύ. Έχει σπουδάσει κάτι? Έχω σπουδάσει στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, βοηθό μαθητική. Καλημέρα. Θα σε διακόψω για λίγο, αλλά δεν γίνεται. Χωρίς τσάι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και έχω τελειώσει βοηθό μαθητική. Και τώρα είμαι στα πρόσθετα της πρακτική μου. Θα το ασκήσεις, ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα στο να βοηθάς, αλλά με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Κάνεις κάτι αυτή την περίοδο, δουλεύεις, εργάζεσαι κάπου? Δουλεύω τα καλοκαίρια. Mm-hmm. Το χειμώνα μου τίποτα. Έχεις αδέρφια, μου είπες? Ναι, έχω 3 αδέλφια, 2 μεγαλύτερα και 1 μικρότερη αδέλφια. Παρατήρησα βέβαια και πάρα πολύ ωραία εντυμένη. Ευχαριστώ. Εγώ γενικά όταν το βλέπω αυτό, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μια γυναίκα προσέχει την εμφάνισή της και βρίσκεται και στη στάση της μόδας. Την ακολουθείς γενικά, σου αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα, μου αρέσουν πάρα πολύ νέες στάσεις. Είμαι πιο πολύ στα πιο ροκ πράγματα, στα πιο... Μου αρέσουν και τα απλά, αλλά μου αρέσουν τα έντονα χρώματα περισσότερο. Ξέρεις, κάθε γυναίκα έχει το δικό της προσωπικό στυλ. Είναι γυναίκες που τους αρέσει το πιο casual ντύσιμο, είναι άλλες που είναι λίγο... τους αρέσει το πιο κεντρικό. Ναι. Κάθε μία μας είναι διαφορετική. Ναι. Και πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ? Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και εύχομαι να πάει όσο καλύτερο γίνεται και για μένα και για εσάς. Ευχαριστούμε. Δεν θα σε αγχώσουμε καθόλου, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Θα περάσει, θεωρώ, πάρα πολύ ωραία. Παραγωγική μέρα μαζί μου. Φοβάσαι κάτι? Φοβάμαι μόνο λίγο στην αλλαγή τα μαλλιά μου για το χρώμα. Αλλά κατά τα άλλα, όχι, εντάξει, θα το τολμήσω. Έτσι κι αλλιώς θα μεγαλώσω με ποτέ. Είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλεις με τίποτα να κάνουμε στα μαλλιά σου? Δεν θα ήθελα ποτέ ξανθώ, γιατί ξέρω ότι δεν θα μου πάει με τίποτα. Αλλά κάτι λίγο πιο ανοιχτό, εντάξει. Εάν δηλαδή σου προτείνει ο ειδικός ξανθά μαλλιά? Όχι, με τίποτα. Στο κούρεμα κάτι? Στο κούρεμα δεν έχω θέμα. Μόνο να μην είναι πάρα πολύ, πολύ κοντό. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, δεν έχω θέμα στο κούρεμα, μόνο στο χρώμα. Ποιο είναι το ιδανικό μακιγιάζ για σένα που αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφη σε αυτό? Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα χείλη. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόκκινα χείλια και eyeliner δεν προτιμώ, αλλά στα κόκκινα χείλια παραμένω. Δεν περίμενα να το ακούσω με τίποτα αν με ρωτάς. Συνήθως οι γυναίκες κινούμαστε πιο safe, σε πιο nude αποχρώσεις και το κόκκινο είναι για τις πιο τολμηρές. Ναι, αλλά μπράβο. Πόση ώρα σου παίρνει το πρωί για να ετοιμαστείς? Άμα βιάζομαι πάρα πολύ, είναι στο 1/4 με 20 λεπτά. Α, είσαι από τις γυναίκες που τα κάνουν γρήγορα. Ναι. Δεν κουράζει καθόλου μάλλον. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα σου πω πώς θα κυλήσει η μέρα μας. Δεν θέλω να είσαι αγχωμένη. Εγώ είμαι μαζί σου, είμαι φίλη σου πια. Λοιπόν, μετά από εδώ θα πάμε και θα επιλέξουμε ρούχα. Θα διαλέξουμε ένα casual ντύσιμο και ένα λίγο πιο βραδινό. Ναι. Θα επιλέξεις ποιο σου αρέσει πιο πολύ για να σε ακολουθήσει μέσα στη μέρα μας. Θα πάμε στο κομμωτήριο. Ευελπιστώ να μην σε κάνουν ξανθιά. Κι εγώ. Και μετά δεν θα με αγαπάς πια. Και θα συνεχίσουμε με το μακιγιάζ. Είναι όλοι επαγγελματίες, μην ανησυχείς καθόλου. Είναι προσεγμένοι. Θα πούνε την καλύτερη δυνατή επιλογή για σένα. Είσαι έτοιμη? Γιατί ναι. Είναι που τη με κοιτάς και σε έχω τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, έτοιμη είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Εντάξει, όχι. Δεν είσαι καμία πορεία? Του τσέλισα όλες? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα φύγουμε. But nothing ever
Οι τάσεις της μόδας φέτος ήταν πολύ εντυπωσιακές, γιατί μπορούσε μια γυναίκα να ντυθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη τάση φέτος ήταν το χρώμα, και στο πανοφόρι και στο κοστούμι και στα φορέματα. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ το κοστούμι και το προτείνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φέτος λοιπόν βγήκαν πολύ ωραία μονόχρωμα κοστούμια, φέτος ήταν μεγάλη τάση το καρό και το βράδυ ήταν πολύ εντυπωσιακά τα κοστούμια από παγέτα. Επίσης, φέτος ήταν μεγάλη τάση τα δερμάτινα. Εννοείται δερμάτινο οικολογικό. Ήταν πολύ ωραία τα κομμάτια, παντελόνια, φορέματα, πολύ ωραία σακάκια. Και επίσης, σε ό,τι αφορά στα πανοφόρια, ήταν μεγάλη τάση τα παλτό, είτε oversized παλτό, είτε γούνινα παλτό. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί φέτος όλα τα πανοφόρια είχαν χρώμα. Πέρα από το κλασικό μαύρο και καμηλό, φέτος είδαμε να κυκλοφορούν κόκκινα, πράσινα, καρό και ριγέ παλτό. Για την Τελίσσα διαλέξαμε ένα πολύ ωραίο κοστούμι για το πρωί, το οποίο το συνδυάσαμε με ένα ζιβάγκο pullover. Επέλεξα ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι, το συνδυάσαμε με μια πολύ ωραία ζώνη και από κάτω βάλαμε σνικεράκια για να είναι άνετη από το πρωί. Εννοείται ότι το ίδιο κοστούμι θα μπορούσε να το φορέσει είτε απόγευμα είτε βράδυ με κάποιο άλλο τόπο από μέσα, να αλλάξει τα παπουτσάκια της, να βάλει κάποια αξεσουάρ και έτσι να βγει ένα εξίσου εντυπωσιακό ντύσιμο. Το κοστούμι είναι η τέλεια λύση και για το πρωί και για το βράδυ, γιατί βγάζοντας το παντελόνι, βάζεις ένα πολύ ωραίο τζίνι, ένα leather παντελόνι και κάνεις ένα δεύτερο και τρίτο outfit. Για το βράδυ διαλέξαμε πάλι ένα κοστούμι. Αυτή τη φορά διαλέξαμε μια εντυπωσιακή παγέτα σε μαύρο χρώμα που είναι κλασική.
Είναι ένα ρούχο που καλό θα είναι να υπάρχει στην καρνταρόμπα κάθε γυναίκας, γιατί μπορεί να συνδυάσει το σακάκι χωριστά με ένα πολύ ωραίο, το μικρό μαύρο κλασικό φόρεμα. Εγώ, για να είναι πιο εντυπωσιακή, επέλεξα το ίδιο παγετένιο παντελόνι σε καμπάνα γραμμή, το οποίο θεωρώ ότι κολακεύει κάθε σωματότυπο γυναίκας. Κάναμε μια μονοχρωμία, ένα λιντζερί από μέσα, για να είναι έτσι πολυτελές το ντύσιμο της. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Κύριε Σαΐδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μόδα, ενημερώνεται για αυτήν και εργάζεται για αυτήν. Ποιες είναι οι νέες τάσεις για το 2020 όσον αφορά το κούρεμα ή τι μπορεί να υπήρχε το 2019 που ενδεχομένως δεν θα το πούμε φέτος? Το 2019 δουλέψαμε πάρα πολύ γεωμετρικές γραμμές, γεωμετρικά καρέ, μονοκόμματα καρέ που γνωρίζει ο κόσμος. Το 2020 πλέον θα δουλέψουμε μαλλιά με περισσότερη κίνηση, περισσότερες αποστάσεις, πιο ανάλαφρα, πιο ελεύθερα μαλλιά. Η σημερινή μας φιλοξενούμενη Ντελίσσα είναι ένα κορίτσι νέο, φρέσκο. Έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε στο κούρεμά της? Ναι, θα κάνουμε ένα κούρεμα σε καρέ, αλλά όχι γεωμετρικό, όχι μονοκόμματο καρέ. Θα είναι με περισσότερες αποστάσεις για να δημιουργήσουμε ένα bob καρέ, που να δώσουμε όγκου στο πρόσωπο, επειδή έχουμε λεπτό πρόσωπο στην Ντελίσσα. Is a chemical. It is a chemical.
Παίζει ρόλο τελικά το σχήμα του προσώπου μας, οι γωνίες, το κούρεμα που θα επιλέξουμε? Κούρεμα σημαίνει γεωμετρία. Βεβαίως, ανάλογα το σχήμα του προσώπου και το σωματότυπό μας, βγαίνει το κούρεμα. Δηλαδή, αν έχουμε, ξέρω, για παράδειγμα, ένα στρογγυλό πρόσωπο, θα φροντίσουμε να δώσουμε τον όγκο μας πιο ψηλά για να βγει πιο μακρόστονο το πρόσωπο. Όταν έχουμε ένα λεπτό μακρόστονο πρόσωπο, θα δώσουμε τους όγκους περισσότερο στο πλάι για να μπορεί να μπομπάρει το πρόσωπο. Αν έχουμε τετράγωνες γωνίες, θα το κάνουμε πιο κοφτό για να μπορεί να κόψει τις γωνίες. Αν η μύτη μας, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο πολύ καλή και δεν θα κάνουμε μια φράντζα πολύ κοντή να τονίσει τη μύτη, θα την κάνουμε μια φράντζα περίπου στο ύψος της μύτης για να μπορούμε να καλύψουμε τις ατέλειες. Το κούρεμα φτιάχνει το πρόσωπο, τελειοποιεί τις ατέλειες. Βέβαια, δεν γίνεται να μην εκμεταλλευτώ τις γνώσεις και να μου πείτε και πάνω μου τι θα κάνετε όσον αφορά το κούρεμα, γιατί εγώ γενικά δεν είμαι και πάρα πολύ τολμηρή, αλήθεια είναι. Μου αρέσει το μαλλί σου, όπως είναι, δηλαδή, που έχει και μήκος, αλλά βέβαια εσύ, επειδή είπαμε ότι έχει και λεπτό πρόσωπο, θα μπορούσε να γίνει και λίγο πιο κοντό, λίγο πιο καρέ, που με αυτή την περίπτωση και θα γεμίσει το πρόσωπο περισσότερο, αλλά θα δείξουν και τα μαλλιά σου πιο πλούσια. Και θα είμαι και εμείς στη μόδα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, είσαι το κορίτσι που θα επιμεληθεί το χρώμα των μαλλιών της Ντελίσας. Όμως πριν από αυτό, θέλω να μου πεις τι χρώμα μπορεί να βάψει μία γυναίκα τα μαλλιά της, η οποία θέλει να βρίσκεται μέσα στη μόδα φυσικά. Αυτό που συναντάμε στην μόδα είναι το Illuminage. Επηρεασμένο από τον μπαλαγιάζ, δεν συναντάμε έντονες αντιθέσεις όπως το παλιό όμπρε, όπου έχουμε σκούρες ρίζες και ενιαίες ξανθές άκρες, ούτε όμως και τις κλασικές αντάβιες. Είναι ένα συνδυασμός των δύο τεχνικών. Ζεστές, θερμές αποχρώσεις, ωραίες διαφάνειες, κυρίως περιμετρικά του προσώπου. Don't have any plans, I miss Obama. On the train, and I'm feeling like I wanna do something. I'll regret when the sun comes up tomorrow morning. Να υποθέσω τώρα ότι εμπνεύστηκες από όλο αυτό και για τα μαλλιά της Ντελίσας. Ναι, πολύ σωστά. Κατατάσσεται στις ψυχρές επιδερμίδες. Θέλουμε να πάμε αντίθετα από αυτό που ήδη έχουμε. Ψυχρές επιδερμίδες, άρα θέλουμε ζεστά χρώματα για να μας κάνει το κοντράστ, την αντίθεση. Και κάπως έτσι θα δουλέψουμε στα μαλλιά του μοντέλου μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. It's gonna be alright, it's gonna be alright. Our piggies to the sky, I just go.
be the new kind of lovers. The kind that doesn't quit, kind that doesn't fake. We'll ride or die and never surrender. The kind that doesn't care about what people say. No, no. I'll be there for you. You'll be there for me. If you ever wanted to, we could buy a house for three. We could leave it all behind. Παναγιώτης ο γκούρου του styling. Τι μας επιτάσσει η μόδα για φέτος? Βασικά η μόδα επιτάσσει φυσικά μαλλιά, ανάλαφρα μαλλιά, μαλλιά τα οποία ο πελάτης μπορεί να τα κάνει και μόνο στο σπίτι, είτε με ψαλίδι, είτε με πρέσα, είτε με κόνο, είτε με βούρτσες, τα οποία να μην βγάζουν επιτευμένα μαλλιά. Οπότε κάνει και τη ζωή στον πελάτη πιο εύκολη, γιατί μπορεί και να τα φορμάρει εύκολα μόνος του και βγάζει και πιο φυσικό αποτέλεσμα. Με κίνηση, λάμψη. Για την Τελίσσα, έχεις αποφασίσει τι θέλεις να δεις στα μαλλιά της? Θα ήθελα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Να δουλέψουμε πολύ ένα ελαφρύ σπάσιμο, με λίγο πιο ισχυρές οι άκρες, που να βγάζει φυσικότητα και λίγο πιο ροκ. Το ελαφρύ σπάσιμο ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και μήκος μαλλιών. Το σπάσιμο σαν σπάσιμο νομίζω ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Απλά από εκεί πέρα κρίνουμε εμείς τον τύπο του πελάτη, το στυλ του πελάτη και διαμορφώνουμε ανάλογα το αν δώσουμε περισσότερο όγκο κάπου ή αφαιρέσουμε όγκο, αλλά το σπάσιμο γενικότερα βγάζει πιο φύση. Είναι πιο εύκολο και ο πελάτης να το διαχειριστεί μόνος του και νομίζω ότι ταιριάζει στους περισσότερους τύπους. Και αρέσει όλες μας. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Χριστίνα, είσαι πάρα πολλά χρόνια make-up artist και νομίζω η κατάλληλη για να μας μιλήσει και στις νέες τάσεις της μόδας. Ποιες είναι αυτές? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από το 2005, εξασκώ το επάγγελμα αυτό. Οι τάσεις της μόδας δεν είναι κάτι συγκεκριμένο για φέτος. Γενικότερα θεωρώ ότι τη μόδα, εκτός το ότι η μεγάλη οίκη στις πασαρέλες και στις εβδομάδες μόδας, ειδικά στο εξωτερικό, δημιουργούν πολλές τάσεις, εμείς
το παίρνουμε, το υιοθετούμε μεν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ακολουθούμε πιστά. Το προσαρμόζουμε και λίγο πάνω μας και αυτό είναι το σωστό, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να παίξει πολύ φέτος το μακιγιάζ, είτε στα μάτια είτε στα χείλη. Παίζει πάρα πολύ το έντονο eyeliner. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Τύπου θεατρική γραμμή, ας πούμε, δραματικό look. Επίσης παίζει πολύ το eyeliner σε συνδυασμό με σκούρο κραγιόν, ακόμα και την άνοιξη. Επίσης παίζει πάρα πολύ και τα παστέλ τα μάτια, σε σιέλ, σε ροδακινή, σε παστέλ ροζ, σε παστέλ κίτρινο, μονοχρωμίες. Είναι νομίζω η μόδα των άκρων, δηλαδή από τη μία έχουμε λίγο πιο σκληρά αποτελέσματα, από την άλλη τα ισορροπούμε με λίγο πιο ενυδατωμένα χείλη, με λίγο πιο γκλώσσι χείλη, άχρωμα ή αν θέλουμε χρώμα λίγο στο χρώμα του ροδακινή ή στο χρώμα του ροζ. Έρχονται αντιθέσεις, mm-hmm. όπως εξάλλου είναι και γενικότερα, όχι μόνο στο μακιγιάζ και στα ρούχα, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο mm-hmm. για τις τάσεις. Τη σημερινή μας φιλοξενούμενη, την Τελίσσα, την έχεις ήδη δει. Είναι ένα κορίτσι νέο, πολύ κοντά στη δική μου ηλικία. Θα ήθελα να μου πεις το πρόσωπό της. Πώς θα κινηθείς? Είναι ένα πολύ φρέσκο και δροσερό πρόσωπο, οπότε δεν θα τη φορτώσω καθόλου. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Θα κάνουμε πιο ενυδατωμένο δέρμα, δεν θα προσθέσουμε πούδρα, οπότε θα είναι μόνο με το foundation. Το make-up θα είναι πιο δροσερή η επιδερμίδα της. Δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς σε τέτοια δέρματα να τα φορτώνουμε. Οπότε θα παίξουμε σε πιο υγρές υφές και τα ζυγωματικά μας, θα κάνουμε τα κοψίματά μας, θα είναι πιο φυσικά. Το ρούς θα είναι επίσης πιο φρέσκο και πιο δροσερό. Και τα φρύδια της επίσης δεν θα τα τονίσω, γιατί είναι ήδη το σχήμα τους τονισμένο από μόνο τους. Οπότε θα παίξουμε, θα φυξάρουμε με μία μάσκαρα φρυδιών στην ουσία. Οπότε θέλουμε να βγει αυτό το αποτέλεσμα το δροσερό, το φρέσκο, το νεανικό, που το έχει και από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Οπότε το ενισχύουμε λιγάκι. Έχεις αποφασίσει αν θα τονίσει τα μάτια ή τα χείλη της? Έχω αποφασίσει, θα τονίσω τα χείλη, οπότε στα μάτια θα παίξουμε πάλι σε πιο φυσικούς τόνους. Δεν θα προσθέσουμε eyeliner, θέλουμε πάλι φρέσκο μπλέμα. Έτσι κι αλλιώς είναι η μικρή κοπέλα μας, οπότε θα παίξουμε σε nude αποχρώσεις. Ίσως προσθέσω και μια σκιά λίγο πιο μεταλλική, πάλι διακριτική όμως, δεν θα είναι έντονα τα μάτια.
Τα χείλη όμως θα τα κάνουμε έντονα. Θα είμαστε φλοκερές σήμερα. Κόκκινα. Κόκκινα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Τελείωσαμε, η μέρα μας μόλις τελείωσε. Πώς σου φάνηκε η όλη η εμπειρία και η παρέα βέβαια μαζί μου? Η εμπειρία μαζί σου ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Υπήρχε κάποια πρόταση που έκαναν οι ειδικοί για σένα, είτε για τα μαλλιά, είτε για το μακιγιάζ, ή ακόμη και για τα ρούχα, που θεωρείς ότι δεν σου τέριαζε και τόσο? Όλες οι προτάσεις που μου κάνανε ήταν ταιριαστές για το στυλ μου και όλα, και πήγα σύμφωνα με τις προτάσεις τους. Όταν αντίκρισες τον εαυτό στον καθρέφτη, ήταν κάτι που περίμενες να δεις? Η αλήθεια είναι ότι είχα μια αμφιβολία για το χρώμα των μαλλιών μου, αλλά στη συνέχεια μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πρότεινε σε κάποια φίλη σου ή ακόμη και φίλο, γιατί δεχόμαστε και άντρες στο project, να συμμετέχει? Φυσικά και θα το πρότεινα, γιατί είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουν το στυλ τους και να μάθουν πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Το επεισόδιο Fashion μόλις έλαβε τέλος. Η μέρα μας ξεκίνησε από το παγωπείο, εκεί με περίμενε η Ντελίσσα να πιούμε το τσάι μας, αλλά και να προσπαθήσω να την κάνω να νιώσει λίγο πιο άνετα, γιατί όπως είδατε η μέρα μας ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Η πρώτη μας στάση, το κατάστημα Λουζίλ. Η κυρία Ελένα Γκέκα επέλεξε δύο outfit για το σημερινό μας κορίτσι, ένα casual και ένα βραδινό. Η Ντελίσσα βέβαια διάλεξε το βραδινό και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, καθώς η παγιέτα είναι ακόμα της μόδας. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το κομμωτήριο Νεκτάριο Σαΐτης. Η ομάδα του επιμελήφθηκε το χρώμα αλλά και το κούρεμα της Ντελίσσας με βάση τα χαρακτηριστικά της. Τελευταία μας στάση, το κατάστημα Μπότζι. Η Χριστίνα Φραγκεδάκη επιμελήφθηκε το μακιγιάζ της Ντελίσσας και μόλις την είδε κατάλαβε ότι τα χείλη της ήταν το ατού της. Εάν θέλεις να είσαι εσύ ο επόμενος φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας, μην διστάσεις να μας στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram. Από μένα ένα μεγάλο φιλί.